Πάμε στον Γιώργο Σόμπολο, ο οποίος βρίσκεται στο Χαλάνδρι. Ένα φρικιαστικό έγκλημα εκεί. Βρέθηκε πτώμα, δεμένο με σχοινιά, παρακαλώ. Άγριο πολύ το έγκλημα. Δίπλα βλέπω τον ιδιοκτήτη του σπιτιού, τον κύριο Λιντέρη. Τον είδα το πρωί και στο Γιώργο Παπαδάκη. Γιώργο μου, ο λόγος εσάς για να μας δώσετε όλα τα στοιχεία. Καλημέρα, Ζήνα. Ακριβώς είμαστε με τον κύριο Λιντέρη, ο οποίος είναι ο ιδιοκτήτης του σπιτιού, στο οποίο μέσα έμενε ένας 64χρονος άνδρας μαζί με την Γερμανίδα σύντροφό του. Βρισκόμαστε στην οδό Κονίτσι στο Χαλάνδρι. Με τη βοήθεια του εικονολήτη μας θα δείτε το σπίτι. Είναι ακριβώς απέναντι εκείνο το άσπρο σπίτι με τα πράσινα παραθυρόφυλλα. Εκεί μέσα λοιπόν, χθες το βράδυ, αστυνομικοί του τμήματος Χαλανδρίου ήρθαν εδώ με κλειδαρά και άνοιξαν την πόρτα, καθώς είχαν φωνήματα για έντονη δυσοσμία, η οποία έβγαινε από το σπίτι. Μπαίνουν μέσα και αντικρίζουν λοιπόν ένα πτώμα τυλιγμένο με σεντόνι και δεμένο με σχοινιά σε ιδιαίτερα προχωρημένη σύψη, όπως μας ανέφεραν οι αστυνομικοί της ασφάλειας, οι οποίοι ερευνούν πλέον την υπόθεση. Μέχρι στιγμής αυτό που μπορώ να σας πω με βεβαιότητα είναι ότι μιλάμε για έναν άνδρα. Αυτό θα, το ποιος είναι όμως η ταυτότητά του θα διευκρινιστεί τις επόμενες ώρες, καθώς γίνεται αυτή τη στιγμή που μιλάμε η απαραίτητη εξέταση DNA για να ταυτοποιηθεί ισορρός εάν ανοίξει τον 64χρονο άνδρα ή σε κάποιο άλλο πρόσωπο. Υπάρχουν κάποιες ενδείξεις, αλλά περιμένουν με βεβαιότητα οι αστυνομικοί τα τελικά αποτελέσματα για να πούν τι συνέβη. Μια πάρα πολύ περίεργη ιστορία, Ζήνα. Ο άνθρωπος αυτός, ο 64χρονος άνθρωπος που έμενε εδώ, που νίκησε στο σπίτι πριν από περίπου 5 μήνες, λίγο μετά το καλοκαίρι, συζούσε με την Γερμανίδα φίλη του. Η γυναίκα αυτή αγνοείται. Η γυναίκα αυτή έχει εξαφανιστεί. Τελευταία φορά που την είδαν και ο κύριος Λιντέρης, ο οποίος είναι ο ιδιοκτήτης του σπιτιού. Να τον ακούσουμε, Γιώργο μου, να δούμε τι έχει να μας πει. Εξοχής. Κύριε Λιντέρη, καλό μεσημέρι. Εσείς από πότε έχει να δει? Καλό μεσημέρι. Από πότε έχετε να δείτε καταρχήν τον άνθρωπο, τον 64χρονο που ήρθε και σας νίκιασε το σπίτι? Ναι, εγώ όπως είπα νίκιασα το σπίτι το Σεπτέμβριο, τέλη Αυγούστου, ξεκίνησε η μίσθωση από το Σεπτέμβριο. Τελευταία φορά που τον είδα ήταν περί τις 18 με 20 Δεκεμβρίου κάπου εκεί, που μου ανακοίνωσε ότι θα έφευγε για τη Γερμανία και ότι θα μου έδινε νωρίτερα το ενίκιο επειδή θα φεύγανε για διακοπές για τη Γερμανία. Το ενίκιο του Ιανουαρίου. Έκτοτε δεν τον ξαναείδα. Και είδατε τον Ιανουάριο πλέον αρχές την γυναίκα? Ναι, 4 ή 5 Ιανουαρίου. Φτάνοντας στο σπίτι μου, με φώναξε από το παράθυρο και μου είπε ότι θέλει να μου δώσει το ενίκιο. Ήταν 4 ή 5 Ιανουαρίου, μόνο αυτήν είδα τότε. Με φώναξε, τη ρώτησα πώς είναι, μου είπε δεν είμαι και πολύ καλά, έχω πνευμονία, κάτι τέτοιο νομίζω μου είπε. Τη ρώτησα αν θέλει κάτι να τη βοηθήσω, μου είπε όχι, μου έδωσε το ενίκιο και από τότε δεν ξαναείδα ούτε εκείνη. Ταιριάζει χρονικά, Ζήνα, η περίοδο? Πάντως, κύριε Λιντέρη, ναι. Άκουγα το εξής, ότι εσείς ήσασταν ο άνθρωπος που αρχίσατε να μυρίζετε ότι κάτι συνέβαινε μέσα στο διαμέρισμα. Αυτό άκουσα το πρωί στο Γιώργο Παπαδάκη και μου έκανε πολύ μεγάλη εντύπωση. Και μετά φωνάξατε και το γιο σας και είπε και ο γιος σας ότι ξέρεις κάτι πατέρα, το ίδιο νιώθω κι εγώ. Ναι, εγώ άρχισα να προβληματίζομαι, τον αναζητούσαν διάφοροι. Αυτόν τον άντρα τον αναζητούσαν από τη δουλειά του, τον αναζητούσε η πρώην σύζυγός του. Μέχρι ένα σημείο εγώ δεν προβληματιζόμουν. Έλεγα ότι είναι στη Γερμανία όπως μου είχε πει. Όταν είδα όμως ότι φτάνει το τέλος του Ιανουαρίου, αρχίζει ο Φεβρουάριος, τον αναζητούν όλοι. Εγώ άρχισα να του τηλεφωνώ. Εκεί έβλεπα ότι δεν ανταποκρινόταν, δεν απαντούσε. Το τηλέφωνο ναι, κλειστό ή ανοιχτό? Το τηλέφωνο ήταν, στην αρχή έλεγε μη διαθέσιμος και μετά μου έβγαζε απενεργοποιημένο. Εκεί πλέον έβλεπα ότι και στο Facebook δεν είχε καμία κίνηση. Την ίδια δεν μπορούσα να τη βρω, δεν είχα το τηλέφωνό της. Έψαξα να βρω το τηλέφωνό της, δεν το βρίσκα πουθενά. Στο Facebook αυτή δεν είχε καμία κίνηση. Οπότε εκεί πλέον άρχισα να προβληματίζω με τι πρέπει να κάνω. Έπρεπε να κάνω κάποια έξωση. Είδα ότι μου έβαλε και το ενίκιο του Φεβρουαρίου, 6 Φεβρουαρίου. Οπότε εκεί ήμουν σε προβληματισμό. Καμία κίνηση δεν έβλεπα και τότε, ναι, πράγματι. Κανα δύο μέρες πριν ήδη κάπως καταλάβαινε ότι μπορεί να έχει κάποια μυρωδιά, αλλά δεν επιβεβαιωνόταν. Θέλω να ρωτήσω. Τελικά όμως εχθές μύρισε πολύ και φώναξα, έγινε αυτό που είπατε προηγουμένως. Γιώργο, θα ήθελα να ρωτήσω το εξής. Καταρχάς, αν γνωρίζεις από το ρεπορτάζ, η πόρτα ήταν παραβιασμένη ή δεν ήταν παραβιασμένη, έχει σημασία ο αυτό? Ο κύριος Λιντέρης θα μας το πει, ο ιδιοκτήτης του σπιτιού. Αν το ξέρει ο ιδιοκτήτης. Εγώ φώναξα την αστυνομία λοιπόν, μόλις είδα τη μυρωδιά, ήρθε η αστυνομία, πήγα στην αρχή να ανοίξω την πόρτα παρουσία της αστυνομίας με το κλειδί μου, δεν μπόρεσα να την ανοίξω και φώναξαν κλειδαρά. Αφάνηκε όμως, ο κλειδάρας την άνοιξε πολύ εύκολα. Δεν μπορέσατε να ανοίξετε γιατί. Δεν ήταν παραβιασμένη πόρτα. Δεν μπορέσατε να ανοίξετε γιατί ενδεχομένως έχει αλλάξει. Από μέσα δεν κατάλαβα. Έχει αλλάξει η κλειδονιά, τι διαπιστώσατε? Δεν είμαι σίγουρος.
ή υπήρχε κλειδί από μέσα. Δεν είμαι σίγουρος γι' αυτό. Είστε σίγουρος. Δεν είμαι σίγουρος. Δεν μου είπαν από εκεί και πέρα. Άλλους, επειδή υποθέτω ότι μένετε εκεί κοντά, άλλο κόσμο να μπαινοβγαίνει. Από πάνω. Πάνω, από πάνω. Από πάνω. Άλλο κόσμο να μπαινοβγαίνει. Υπήρχε και έχετε διαπιστώσει να μπαινόβγαινε άλλος κόσμος. Υπήρχε οικιακή βοηθός. Όχι. Ούτε και οικιακή βοηθό έχω δει. Πάντως κάποια στιγμή ήρθε κάποιος και τον αναζητούσε, έτσι δεν είναι, Γιώργος Όμπολε. Τον αναζητούσαν από τη δουλειά του. Τον αναζητούσαν για να του πούν χρόνια πολλά. Την ημέρα της γιορτής του. Ναι, την ημέρα της γιορτής του μας χτύπησαν την πόρτα κάποιοι και είπαν ότι είναι από τη δουλειά του και τον ψάχνουν να του πούν χρόνια πολλά. Αλλά δεν ξέρω τώρα, ήταν από τη δουλειά του, δεν ήταν. Πάντως μετά μου επικοινώνησαν μαζί μου κάποιοι που δουλεύουν στην ίδια εργασία με αυτόν και μου είπαν ότι τον αναζητούν και από τη δουλειά του. Επικοινώνησα μέσω Facebook. Τώρα να έρθουν από τη δουλειά του να του πούνε χρόνια πολλά στη σημερινή κοινωνία που όλοι επικοινωνούμε με τα τηλέφωνα είναι λίγο παράξενο. Ενώ δεν πήγαινε στη δουλειά. Ενώ δεν πήγαινε στη δουλειά. Θα μπορούσαν να τηλεφωνήσουν. Λίγο παράξενο. Ναι. Ίσως εκεί τον βρήκαν μπροστά τον ιδιοκτήτη και έκαναν πίσω. Δεν ξέρω αν θέλει κάτι, Γιώργο Σόμπολο, να συμπληρώσει. Τι είπε, Γιώργο? Δύο πράγματα να σας πω που πιστεύω ότι είναι σημαντικά, πιστεύω να σας πω. Ο άνθρωπος αυτός ζούσε στη Γερμανία για πολλά χρόνια, εργαζόταν εκεί σε τράπεζα. Ήρθε στην Ελλάδα, άνοιξε ένα μαγαζί στην Ανατολική Αττική. Δεν πήγε καλά το μαγαζί αυτό, από ό,τι έχουμε μάθει. Έκλεισε και στη συνέχεια έπιασε δουλειά στην εταιρεία που εργαζόταν μέχρι πρότινος. Οι αστυνομικοί μέσα στο σπίτι, πέρα από αυτό το μακάβριο έβριμα που εντόπισαν τη σωρό, δηλαδή που ήταν τυλιγμένη μέσα στο εντόνι και δεμένη με σκηνή, εντόπισαν και κάποιες σακούλες, μου τις χαρακτήρισαν ως κουκούλι, δηλαδή ήταν τυλιγμένο ένα πτώμα σε αυτές τις σακούλες. Δεν ξέρουν αν είναι, αν ο άνθρωπος, ο δράστης, οι δράστες, δεν ξέρουμε ακόμα τίποτα για αυτήν την ιστορία, προσπάθησαν στην αρχή να τον τυλίξουν με αυτές τις σακούλες ή εάν μετά υπήρχε. Και δεύτερο πτώμα, οι αστυνομικοί εξετάζουν όλα τα ενδεχόμενα ζήνα και αυτή την πολύ περίεργη υπόθεση. Πάντως να πούμε ότι η σύντροφός του από τη Γερμανία δεν έχει βρεθεί. Εξαφανισμένη. Αυτή τη στιγμή έχει γίνονται όμως έρευνες στις εισόδους και εξόδους. Έχει όμως μια γυναίκα. Και έχει ένα γάμο πριν. Σωστά. Έχει δύο γάμους. Έχει παντρευτεί, έχει χωρίσει με ένα παιδί από τον πρώτο γάμο. Έχει ξαναπαντρευτεί μια γυναίκα εδώ στην ίδια περιοχή. Μένει η γυναίκα αυτή και μάλιστα με αυτή τη γυναίκα ήταν στη διαδικασία υπογραφής του διαζυγίου και τον έψαχνε μάλιστα και η σύζυγός του αυτές τις ημέρες. Και πλέον μετά και το δεύτερο γάμο, ο οποίος έληξε επί της ουσίας και είχαν μείνει μόνο τα διαδικαστικά, είχε βρει τη σύντροφό του αυτή τη γυναίκα από την Γερμανία. Αυτή λοιπόν τη γυναίκα την ψάχνουν τώρα αστυνομικοί γιατί μέχρι στιγμή τη θεωρούν, όπως καταλαβαίνετε, θεωρώ, και εσείς, πρόσωπο κλειδί για αυτή την πολύ περίεργη υπόθεση.